Λοιπόν, η εκπρόσωπος της αστυνομίας είναι μαζί μας, κυρία Δημοκλείδου. Γεια σας, κυρία Δημοκλείδου. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς έχει κατάσταση τώρα, να μας πείτε, να ενημερώσουμε τον κόσμο πώς έχουν τα πράγματα. Δόθηκε η κυκλοφορία λοιπόν στην Εθνική Οδό για τα ΙΧ μέχρι στιγμής και σε λίγο θα δοθεί και για τα φορτηγά. Σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού θα μπορέσουν οι οδηγοί των φορτηγών να συνεχίσουν την πορεία τους κανονικά, οι οποίοι βρίσκονταν μέχρι στιγμής σε ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης, ώστε να μπορούν να έχουν και πρόσβαση σε τροφή για όλες τις ανάγκες. Mm-hmm. Οι οδηγοί των φορτηγών δεν υπήρχαν κάπου εγκλωβισμένοι οδηγοί, να το διευκρινίσουμε αυτό. Σωστά. Γιατί ακούγονταν ότι υπήρχαν εγκλωβισμένα φορτηγά. Βρίσκονταν με την προτροπή της τροχιάς σε ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης οι οδηγοί των φορτηγών. Mm-hmm. Θα μπορέσουν λοιπόν σε λίγο να συνεχίσουν κανονικά την πορεία τους στην Εθνική Οδό. Τώρα η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας είναι ανοιχτή σε όλα τα σημεία. Ναι. Είναι ανοιχτή σε όλα τα σημεία. Μάλιστα. Και θα παραμείνει ανοιχτή και στο υπόλοιπο δικό δίκτυο από τη Λαμία μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Mm-hmm. Θα γυρίσουμε στην Εθνική Οδό. Επιμέρους προβλήματα τοπικά έχουμε και πού? Οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι με την βοήθεια και της περιφέρειας έχουν ανοιχτεί, ρίχνεται συνεχώς αλάτι. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι σε κάποιες περιοχές της Βόρειας και Βορειοανατολικής Αττικής, όπου είχαμε και το μεγαλύτερο όγκο χιονιού, ναι. Όπου γίνονται προσπάθειες να ανοίξουν και τα στενά, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσει να βγει ο κόσμος από τα σπίτια του και να κινηθεί στους πιο κεντρικούς δρόμους. Λίγη υπομονή, γιατί αυτό είναι θέμα των Δήμων. Ναι. Από εδώ και πέρα, σε κάθε περίπτωση όπου ο κόσμος χρειάζεται τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας ή της πυροσβεστικής, πρέπει να μετακινηθεί άμεσα για κάποιο λόγο και δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, να καλεί στους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, ώστε να συνδράμει η ελληνική αστυνομία και να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Μπορεί κάποιος να θέλει να μετακινηθεί σε ένα νοσοκομείο, σε ένα φαρμακείο. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεση των πολιτών, ώστε να μετακινηθούν με ασφάλεια όπου χρειάζεται. Άρα, όποιος έχει ανάγκη, καλή αστυνομία πυροσβεστική για να μπορέσει να μετακινηθεί με ασφάλεια. Πολύ σημαντικό αυτό για τους πολίτες. Κυρία Δημοκλείδου, γιατί κρίθηκε απαραίτητο να κλείσει για μία ακόμη φορά η Εθνική από την Καλυφτάκη μέχρι τα Ινόφυτα, χωρίς το φαινόμενο αυτό να είναι, για παράδειγμα, τόσο έντονο όσο ήταν το περσινό? Η ελπίδα. Χθες το βράδυ το φαινόμενο μπορεί να μην ήταν έντονο όσο πλησιάζαμε προς την Αττική τουλάχιστον, mm-hmm. αλλά στην Μαλακάσα, Ινόφυτα, Αυλώνα, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε έντονη χιονόπτωση. Θεωρήσαμε μαζί με την πολιτική προστασία, συνεννόηση με την πολιτική προστασία και φυσικά με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που ενημερωνόμαστε συνέχεια και εμείς σαν ελληνική αστυνομία, ότι θα ήταν καλύτερο και για λόγους ασφάλειας καθαρά των πολιτών και για να μην ταλαιπωρηθούν, να κλείσει η Εθνική Οδός. Ήταν πολύ θετικό και η προτροπή του να κινηθούν οι άνθρωποι μετά τις 10 το πρωί, ώστε να προσέλθουν στην εργασία τους, καθώς στις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε έντονη χιονόπτωση σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο. Μας βοήθησε και αυτό πολύ. Και φυσικά βοήθησε πολύ ότι είναι κλειστά και τα σχολεία, οπότε ο περισσότερος κόσμος δεν έχει κινηθεί. Μάλιστα. Κυρία Δημοκλείδου, επειδή είπατε ότι θα μπουν και τα φορτηγά στην κυκλοφορία για την Εθνική Οδό, άρα το φαινόμενο, η εικόνα που έχετε είναι το φαινόμενο αυτό, η ενημέρωση που υπάρχει στην πολιτική προστασία, είναι ότι έρονται τα έκτακτα μέτρα? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποια ύφεση. Υπάρχει όμως ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι ίσως μετά το μεσημέρι και από τις πρώτες απογευματινές ώρες τα φαινόμενα ξαναγίνουν λίγο πιο έντονα. Γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς από το site της ελληνικής αστυνομίας, που θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς κάποιοι κεντρικοί δρόμοι, όπως και η Εθνική Οδή, μπορεί να χρειαστεί να ξανακλείσουν σε κάποιο τμήμα τους για κάποιο χρονικό διάστημα όπου κριθεί απαραίτητο. Μάλιστα. Πρόστιμα ρίξατε στον κόσμο. Ναι. Τι εικόνα έχουμε τώρα για τους ελέγχους με τις αλυσίδες? Γιατί να σας πω τώρα τη μαύρη μου αλήθεια, είναι και το καταλαβαίνω ότι είναι υποχρέωσή μας, γιατί το λέει ο νόμος και όταν βγαίνει. Αλλά είναι κωμικοτραγικό να γίνονται σήμερα, ας πούμε, ή χθες, με το χιόνι που είχε. Που δεν είχε έλεγχη στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μιλάω στα Μάτα, στο κέντρο της Αθήνας για αλυσίδες. Εδώ, καταρχήν, σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε την ατομική ευθύνη καθενός. Και δεν είναι το θέμα μας το πρόστιμο, είναι το θέμα να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι οι πολίτες. Όπως είδαμε, ευτυχώς, μεμονωμένα περιστατικά που ακινητοποιήθηκαν καθώς δεν έφεραν αλυσίδες. Ευτυχώς δεν υπήρχαν πάρα πολλά πρόστιμα, ήταν πάρα πολλοί οι έλεγχοι. Αλλά οι οδηγοί υπάκουσαν τις οδηγίες της τροχέας και της πολιτείας και έφεραν μαζί τους κανονικά τα αντιολυστικά μέσα στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχετε και αριθμητικά να μας το πείτε ή δεν κάνει να τα λέτε αυτά? Αριθμητικά αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω να σας πω. Ξέρω ότι έχουν γίνει πάνω από 750 έλεγχοι μόνο στην Αττική. Μάλιστα.
Ωραία. Μεγάλο νούμερο. Ναι. Να είστε καλά, κύριε. Δουλέψα τα μαγαζιά με τις αλυσίδες και τις γενοκουβέρνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυρία Δημοκλίδου, γιατί είναι πάντα στη διάθεσή μας για την ενημέρωση του κόσμου. Έτσι, και θα σας βρούμε και αργότερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.